Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε. Θέλαμε την νίκη να ξεμπερδεύουμε. Πήραμε έναν βαθμό. Κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Αλλά υπάρχουν 5 παιχνίδια ακόμα. Και σίγουρα μπορεί να έχουμε ένα μικρό προβάδισμα. Έχουμε άλλα 2 παιχνίδια μέσα στην έδρα μας και 3 έξω. Πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έγινε καλή προσπάθεια από τα παιδιά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν απειληθήκαμε καθόλου. Είχαμε και κάποιες στιγμές καλές για να το τελειώσουμε. Δυστυχώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς, στο θέμα του γκολ, εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει και μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε. Εγώ είπα στα παιδιά μπράβο για την προσπάθεια που έκαναν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και 5 παιχνίδια ακόμη. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Και συνεχίζουμε. Αυτά. Ερώτηση. Ναι. Έχουμε 4 περιπτώσεις που ζητάμε πέναλτι. Τι σας είπαν τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, το ζητήσατε από τον διαιτητή, ανέβαλε σε αυτό, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι τακτική γενικά για όλους εμάς που θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο να, και το έχουμε συζητήσει και οι προπονητές μεταξύ μας, να μην ασχολούμαστε και να μην, τι να πω, έτσι τα είδανε, έτσι τα σφίριξανε. Εμείς μπορεί να έχουμε αντίθετη άποψη, αλλά δεν μετράει η άποψη δική μας, μετράει η δική τους. Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη και την κάρτα που θα μπορούσε να βάλει ο Τρικοτσέρης στο μαρκάρισμα του Μπούρνη. Πολλές φάσεις είναι. Από αν τις αναλύσουμε θα δούμε ότι νομίζω ότι όλες ήταν εις βάρος μας οι αποφάσεις. Δεν υπήρχε καμία που να ήταν υπέρ μας. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο, τίποτα. Αλλά από το να προχώρησε. Δεν έλειπε μόνο Πίτη, λείπανε και άλλοι παίχτες. Μην επικεντρωνόσαστε σε έναν. Εγώ ποτέ δεν έχω πει για κανένα παιδί. Όλα τα παιδιά είναι, προσπαθούν για το καλύτερο. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η ομάδα και πώς θα παραμείνει στην κατηγορία. Ευχαριστούμε.